τα οποία θεωρούμε ότι δεν ισχύουν και το περιεχόμενο του όλου καλέσματος της καταγγελίας κατά της ταινίας και της δημιουργού αποτελεί συνιστά απόπειρα λογοκρισίας ενός έργου το οποίο έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε και οι δημιουργοί έχουν δικαίωμα να προβάλλουν. Είναι κατοχυρωμένο στο Σύνταγμα, η ελευθερία της έκφρασης και της τέχνης. Αυτά τα οποία έχουν πει κάποιοι για την αφίσα, ότι προσβάλλει, ότι... Ναι, η αφίσα εμένα με κάλυψε προσωπικά απόλυτα η απάντηση που έδωσε προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης που επιχείρησε να ζητήσει την απόσυρσή της από το φεστιβάλ. Την απάντηση που έδωσε η διευθύντρια του φεστιβάλ, η κυρία Ελίζα Ζαλαντό, συμφωνώ μαζί της ότι η ταινία, η αφίσα δεν είναι προσβλητική, ίσα ίσα είναι πρωτότυπη, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των θείων, να το πω έτσι, όχι με προσβολή προς τους χριστιανούς και τους ορθόδοξους, αλλά από την αγάπη στο γυναικείο σώμα, γιατί η ταινία αυτό ακριβώς πραγματεύεται, έτσι, τη δυσκολία των γυναικών να υπερασπιστούν το σώμα τους, την αυτοδιάθεση στο σώμα τους και στην ίδια τους τη ζωή. Πραγματεύεται ζητήματα άμβλωσης, ευθανασία σε περίπτωση προχωρημένων ασθενειών που απαγορεύονται σε κάποιες χώρες και απαγόρευση της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε κάποιες χώρες μέσα από τα βιώματα των πρωταγωνιστριών της. Και για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων που έχουν στην αστυνομία, δεν ξέρω αν σας πτώσει αυτό να κατεβείτε. Προσωπικά δεν με πτώησα, νομίζω ότι όλο και όλο τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, διότι επειδή μπήκα στον κόπο ως νομικός να διαβάζω την ανακοίνωση, η ανακοίνωση βγήκε στον απόϊχο των αντιδράσεων αλληλεγγύης απέναντι στη ταινία, στους δημιουργούς και στο θεσμό του φεστιβάλ και όχι φυσικά απέναντι στην αρχική, στο αρχικό κάλεσμα μίσους που στρεφόταν κατά της ταινίας. Και με κάποιον τρόπο λίγο η διατύπωση ήταν σαν να προδικάζει ότι ο κόσμος που θα έρθει ειρηνικά να υπερασπιστεί την ταινία, τη δημιουργό και όλους τους συντελεστές, θα προβεί σε πράξεις βίας και θα κατά κάποιο τρόπο θα αποσυντονίσει τη ζωή της πόλης. Όπως βλέπετε αυτό δεν συμβαίνει. Είμαστε εδώ ήρεμα και ειρηνικά και θέλουμε η ταινία να διεξαχθεί ειρηνικά μέχρι το τέλος και το κοινό να την απολαύσει όπως ήρθε να κάνει.